Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Δεν είναι απλώς πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχει κατακραυγή για αυτό το νομοσχέδιο τερατούργημα και μάλιστα είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και στις χθεσινές συγκεντρώσεις για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, πολλοί ομιλητές έκαναν αναφορές σε αυτό το νομοσχέδιο, δεμένο με όλη την αντιλαϊκή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων για το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις ενάντια σε βασικές ανθρώπινες ανάγκες του λαού. Να έχει δηλαδή προστασία και ασφάλεια με δημόσια σύγχρονη υγεία, ασφάλεια στις μεταφορές, στα πλοία, στα τρένα, αεροπλάνα, λεωφορεία κλπ. Φτηνό ποιοτικό και σε επάρκεια νερό και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοδίες που έκαναν οι κομμουνιστές βουλευτές αυτές τις μέρες σε δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης των περιοχών τους, υπάρχει μεγάλη αγωνία και κατακραυγή από τους εργαζόμενους και σας το μεταφέρουμε. Και με ένα στόμα λένε ότι αυτό που σήμερα προωθείται με αυτό το νομοσχέδιο τερατούργημα για το νερό είναι τα καλά του ΟΣΕ που οδήγησε στην πολύ νεκρή τραγωδία, είναι τα καλά της ενέργειας που οδήγησε στην ενεργειακή ακρίβεια για τα λαϊκά νοικοκυριά και τα τεράστια κέρδη για το καρτέλ των ενεργειακών επιχειρήσεων και τα κομμένα ρολόγια για τη φτωχολογιά. Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν ομόφωνα οι περισσότεροι φορείς τα υπομνήματά τους καταγγέλουν τη διαδικασία παροδία. Δεν ρωτήθηκαν αν και τους αφορά. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος ούτε για διαβούλευση, αφού ο χρόνος ήταν σχεδόν μηδέν γι' αυτό, και ζητάνε, και το είπαν και προφορικά πολύ, αλλά και γραπτά, την απόσυρση του νομοσχεδίου και βέβαια επιβεβαίωναν ότι προωθείται η παραπέρα ιδιωτικοποίηση στο νερό, γιατί βεβαίως η ιδιωτικοποίηση του έχει ξεκινήσει από το 1999. Ακόμα και αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, όπως είναι ο Σύλλογος Εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατήγγειλαν τη διαδικασία ότι δεν ρωτήθηκαν ποτέ και το καταδικάζουν, γιατί δεν φτάνουν ούτε για τις σημερινές αρμοδιότητες που έχουν. Είναι λίγοι υπάλληλοι, πόσο για τα νέα αντικείμενα νερού και απορριμμάτων που θα έχουν με βάση αυτό το νομοσχέδιο. Ωστόσο, όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθήσατε, δηλαδή να μην γίνει καμία συζήτηση μέχρι να φτάσει στη Βουλή, δείχνει την ενοχή σας σε αυτό το τερατούργημα. Και δεν είναι θέμα ανικανότητας, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να συγκαλύψει ότι έχει την ίδια στρατηγική στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων που εκπεωρεύεται από τη συμφωνία σας στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διάφορους κανονισμούς που έχει για τις ιδιωτικοποιήσεις και φυσικά τις υλοποιείται ως κυβερνήσεις. Έχετε δέσμευση όλοι σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία υποκλίνεστε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ξεδιάντροπα στηρίζετε τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων για το κέρδος τους, σε βάρος της λαϊκής ανάγκης για φτηνό, ποιοτικό και σε επάρκεια νερό, όπως και σε φτηνή ενέργεια με τη χρήση εγχώριων πηγών και ούτε καθεξής. Και εμείς το ξαναλέμε συνοπτικά. Το νομοσχέδιο αυτό έχει καθαρό στόχο την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού και των σκουπιδιών. Διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως και αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν λένε ότι σήμερα δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Γιατί τα ίδια ευθύνονται για την ιδιωτικοποίησή του. Όταν οδηγούσαν την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ στο χρηματιστήριο, όπως έγινε και με τη ΔΕΗ και με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, που την ψηφίσατε όλοι σας, αλλά και τα 15 αεροδρόμια κλπ. Και βεβαίως, ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ισχύουν.
Εξάλλου, αν είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα στην καπιταλιστική διαχείριση, τότε γιατί κόβεται σε λαϊκά νοικοκυριά το νερό όταν αδυνατούν οικονομικά να το πληρώσουν. Ακόμα και σε αυτή τη δημοσιογράφο συνταξιούχο του Ζωγράφου που ήθελαν να τις κάνουν έξωση από τη μοναδική της κατοικία που την πληστηριέσαν, την εμπόδισαν όμως κινητοποιήσεις από τη γειτονιά και άλλων εργαζομένων. Τι κάνανε τώρα πρόσφατα για να την εκβιάσουν? Τις αφαίρεσαν το νερό, το ρολόι του νερού, δηλαδή τις κόψανε το νερό, αν και πληρώνει τους λογαριασμούς. Γιατί? Για να εξαναγκαστεί να φύγει και να πάει πού? Στο δρόμο. Αυτή είναι η βαρβαρότητα και η απανθρωπιά σας. Ευτυχώς που σε τέτοια γεγονότα γίνονται κινητοποιήσεις του ίδιου του λαού για να σώσει το λαό μέχρι να κάνει το άλμα της ανατροπής της απείλας και βαρβαρότητας. Συνεπώς, τα καινούργια στοιχεία είναι πρώτον η ένταξη του νερού και των απορριμμάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αν και η μετοχική σύνθεση, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ δείχνουν ότι είναι και λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ως ανώνυμες εταιρείες, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όμως με την ένταξή τους στη νέα ρυθμιστική αρχή ενισχύεται το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της υπάρχουσας ιδιωτικοποίησης του νερού. Δεύτερον, η ένταξη του νερού στη νέα ρυθμιστική αρχή αποτελεί κοινοτική υποχρέωση, ευρωκοινοτική υποχρέωση, αφού αυτό συνδέεται σε κάθε οικονομική δραστηριότητα που συνιστά αγορά ιδιωτικοποιήσεων. Εκπορεύεται από τη συμφωνία σας βεβαίως με την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται με την απελευθέρωση της δημόσιας υπηρεσίας. Παραδείγματος χάρη, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κλπ. Τρίτον, η ένταξη του νερού σε Ρυθμιστική Αρχή είναι απέτηση και προαπαιτούμενο του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, που πρέπει να υλοποιηθεί σε ένα εξάμηνο μετά την ψήφισή του. Τέταρτον, ο ρόλος της νέας ρυθμιστικής αρχής θα είναι η κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού με προκαθορισμένα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτό απαιτεί συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, που τέτοια δυνατότητα έχει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, δηλαδή θα απορροφήσουν και τις δημοτικές επιχειρήσεις, τις ΔΕΙΑ. Γι' αυτό υπάρχει και αναστάτωση στους εργαζομένους και μεγάλη διαμαρτυρία και διαφωνία με την ΚΕΔΕ και την έκφρασε και γραπτά. Οι επιπτώσεις θα είναι να κρυβίνει το νερό ακόμα μια φορά για τα λαϊκά στρώματα και τους βιοπαλαιστές αγρότες, αφού θα φορτωθούν το επιπλέον κόστος εφαρμογής αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Στόχος θα παραμένει να γίνεται έλεγχος της ζήτησης και όχι αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, που είναι εφικτή σήμερα. Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού με αυτό το νομοσχέδιο σημαίνει εξασφάλιση με γρηγορότερους ρυθμούς παράδοσης νέων πεδίων κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους, που σημαίνει ακόμα χειρότερες σχέσεις εργασίας που ήδη έχουν ξεκινήσει σε ΕΙΔΑΠ, ΕΙΔΑΘ και βέβαια συρρήκνωση των δημοτικών εταιριών επιχειρήσεων ίδρυυσης άρδευσης. Γι' αυτό εμείς όχι μόνο το καταψηφίσαμε, αλλά από την αρχή ζητήσαμε την απόσυρσή του, γιατί το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί στους αγώνες ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και της ιδιωτικοποίησης. Παλεύει για τη διασφάλιση φτηνού ελεγμένου ποιοτικού νερού για το λαό, με την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων με κατάλληλα έργα για την εξασφάλιση της επάρκειάς του χωρίς χαράτσια στην αγροτική παραγωγή. Και καλούμε και το λαό να δυναμώσει την πάλη του για καμιά αύξηση της τιμής του νερού, αντίθετα δραστική μείωση των τιμολογίων, καμία διακοπή νερού στα λαϊκά στρώματα, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα και κατάργηση των εργολάβων. Ωστόσο, η διαχείριση του νερού σε όφελος του λαού προϋποθέτει απαλλαγή από τους νόμους της αγοράς και του καπιταλιστικού κέρδους,
νερό, μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα, άρδευση, αποχέτευση, να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι εμπόρευμα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα αναφερθώ σε ορισμένα άρθρα που δεν είπα στην προηγούμενη συζήτηση και ήδη από το χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις. Το κεφάλαιο εδώ είναι φως φανάρι ότι εξυπηρετείται η τουριστική βιομηχανία. Ας πούμε στο 225 άρθρο, ξέρουμε ότι η τουριστική λιμενική εγκατάσταση δεν επιτρεπόταν στις προστατευόμενες περιοχές Natura και προέβλεπε τη δημιουργία λιμενικής εγκατάστασης μόνο για την περίπτωση παραθεριστικών τουριστικών χωριών, ποσοστό 50% του αριθμού των παραθεριστικών κατοίκων. Τώρα τι κάνετε, δεν μπαίνει κανένας περιορισμός. Το 50% ανατρέπεται. Μιλάμε για προστατευόμενες περιοχές του νόμου. Στην κυριολεξία. Για άλλη μια φορά, η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται λάστιχο κατά περίπτωση για τον επενδυτή. Στο άρθρο 226 απαλλάσσονται οι αθλητικοί υπαίθριοι χώροι από περιορισμούς στοιχείων δόμησης, όπως είναι η κάλυψη οικοπαίδου, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε τέτοιους χώρους αθλητικούς. Δεν διευκρινίζεται το μέγιστο μέγεθος αυτών των υπογείων, άρα θεωρητικά μπορεί να αναπτύσσονται σε πολυόροφα υπόγειους χώρους με ανάλογο κυκλοφοριακό φόρτο και ανάλογες απαιτήσεις πολυοδομικού, κυκλοφοριακού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο άρθρο 227 επιτρέπεται η εγκατάσταση υπόγειων και μη υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, όμως δεν καθίσταται σαφές αν αυτοί οι χώροι θα εντάσσονται σε ένα γενικότερο πολυοδομικό σχεδιασμό κυκλοφορίας, χρήσεων κλπ. Με περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επίσης δεν γίνεται σαφές αν αφορά οικισμούς ή αστικό πολυοδομικό ιστό. Χρησιμοποιεί τον όρο οικισμός χωρίς περαιτέρω εξήγηση. Ή στο άρθρο 239. Εδώ αναφέρεται στην κατανομή αρμοδιοτήτων και αδειοδότησης οικοδομικών αδειών εντός των ορίων του ιστορικού κέντρου και παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών από τη ΔΑΟΚΑ και το Υπουργείο με σημαντική αρμοδιότητα της αναθεώρησης των ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα να γίνονται τροποποιήσεις χρήσεων γης πέρα από γενικά πολυοδομικά σχέδια αναπερίπτωση. Δηλαδή για το κέρδος του επιχειρηματία και μόνο. Τώρα για το ελληνικό δεν υπάρχει νομοσχέδιο που να μην έρχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για το ελληνικό, αλλά για τους άμεστους ειδικούς συμβούλους δεν μας απαντήσατε. Για τα άρθρα περί αποβλήτων 255 έως 261, εδώ προστίθενται νέες ανατροπές σε χρήσεις γης, περιβαλλοντικού και όχι μόνο χαρακτήρα, προκειμένου να προωθηθούν με φωτογραφικές διατάξεις φιλομονοπωλιακά αντιπεριβαλλοντικά έργα του ΠΕΣΔΑ Αττικής, αυτός που φτιάχτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια τον χειροκροτεί και η Νέα Δημοκρατία με ορισμένες επικαιροποιήσεις. Στο άρθρο 256 για τις ζώνες προστασίας του όρου σε γάλεο, εδώ επέρχεται ανατροπή των χρήσεων γης στη ζώνη Α, που είναι απολύτου προστασίας του όρου σε γάλεο, καθώς και στις ζώνες Β, Δ και Ε3, αφού προβλέπεται πρώτον νομιμοποίηση της παράνομης χωροθέτησης στις ζώνες αυτές, τις προβλεπόμενες στον ΠΕΣΔΝΑ, που τώρα επεκτείνεται σε ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και συναφών εγκαταστάσεων. Και δεύτερον, έχουμε επαναφορά των χρήσεων επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη ζώνη Ε. Είναι η παλιά χωματερή και χυτά άνων λιωσίων. Περιλαμβάνει και έκταση χιλίων στρεμμάτων που υποτίθεται ότι είχε αναβαθμιστεί σε ζώνη Α μέσω της περιβόητης διαδικασίας ανταλλαγής εκτάσεων, προκειμένου να καταληφθεί η παρακείμενη έκταση στη ζώνη Α για να εγκατασταθεί εκεί η σημερινή ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων της φυλής.
αυτή η διάταξη ανοίγει το δρόμο για νέα πανοσηκώματα τη φορά αυτή στο ολοκληρωμένο σφραγισμένο σε σημαντικό βαθμό αποκατεστημένο εδώ και χρόνια, απορριμματικό ανάγλυφο της ΟΕΔΑ Λιωσίων. Στο άρθρο 257, διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Θήρας, πήραμε μια επιστολή από το Δήμο που λέει γίνεται σε ακατάλληλο χώρο, τελείως ακατάλληλο και διαμαρτύρονται. Στο άρθρο 255, εδώ με το πρόσχημα εγκατάστασης μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γεύση υψηλές παραγωγικότητας, επιδεινώνεται παραπέρα το καθεστώς λάστιχο προστασίας των αγροτικών γεών υψηλής παραγωγικότητας. Και βέβαια θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι των ΑΠΕ με τις ενεργειακές κοινότητες που στοχεύουν στην αμεσότερη εμπλοκή δήμων και άλλων φορέων στα έργα ΑΠΕ με νέες διατάξεις, τη λεγόμενη αυτοπαραγωγή ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά με μεγαλύτερη δυνατότητα χρήση δασικής γης, τη συρρυκνώνεται. Και βεβαίως προωθείται και την απαλωτρίωση ιδιωτικής γης για έργα ΑΠΕ. Μιλάω για το άρθρο 163. Αν δεν επιθυμεί ο αγρότης να γίνει φωτοβολταϊκός στο χωράφι του, τότε γίνεται απαλωτρίωση. Όμως η προώθηση των ΑΠΕ είναι ακριβή ενέργεια για το λαό, ανεξάρτητα το ποιος είναι ιδιοκτήτης των έργων, αυτοπαραγωγός ή ενεργειακή κοινότητα. Για μας η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών και ειδικά λιγνητικών πεδίων με σύγχρονα φίλτρα που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα εξασφαλίζουν φτηνότερη ενέργεια και όχι εισαγόμενη. Δεδομένου μάλιστα που τα έργα ΑΠΕ απαιτούν χρηματοδότηση, αγορά εξοπλισμού και εκτέλεση, μιλάω για όλα τα έργα, στέγες, ενεργειακές κοινότητες κλπ., έχουν τους ίδιους ωφελημένους που είναι οι ενεργειακές εταιρείες που τα εγκαθιστούν, οι τράπεζες που τα χρηματοδοτούν, οι όμιλοι που παράγουν το υλικό. Εξάλλου, η λογική της αυτοπαραγωγής και των ενεργειακών κοινοτήτων στοχεύει στο να εμπλέξει τα λαϊκά στρώματα βαθύτερα, να αμβλύνει τις αντιστάσεις και τις διεκδικήσεις για φτηνή ενέργεια, αλλά και να διασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα ΑΠΕ από κονδύλια που θα πήγαιναν σε άλλες ανάγκες που θα εξυπηρετούσαν το κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, το νομοσχέδιο στο κομμάτι και στο κομμάτι αυτό περιλαμβάνει πολλαπλές ρυθμίσεις ενίσχυσης του μεγάλου κεφαλαίου για έργα ΑΠΕ και αποδεικνύει ποιος είναι ωφελημένος από την κοινοτική χρηματοδότηση. Η ουσία είναι ότι προωθείται επιθετικά νέο γύρο ανανεώσιμων πηγών με δραστικό αρνητικό αποτύπωμα στο μείγμα, στην τιμή της ενέργειας και στο περιβάλλον, προωθώντας υπεράκτια αιωλικά πάρκα που συνιστούν νέο γύρο κλιμάκωσης αυτής της επίθεσης. Ορισμένα άρθρα είναι φωτογραφικά που δείχνουν την πλήρη καταστρατήγηση ακόμα και των αστικών διατάξεων προς όφελος των ομίλων, όπως το άρθρο 127. Ανοίγει το δρόμο για κατάργηση περιορισμών στις αποστάσεις ασφαλείας. Αυτό είναι επικίνδυνο. Στο άρθρο 128, μεταφορά ΑΠΕ, εδώ προκλητικά υπάρχει κατάργηση του όποιου χωροταξικού σχεδιασμού υπήρχε. Το άρθρο 138, αυξάνεται τα όρια προώφησης πέρα από όσα είχε διαμορφώσει ο ρυθμιστής, προκειμένου να λειτουργήσουν μεγαλύτερα έργα. Ή το άρθρο 141, χρησιμοποιούμενες ανεμογεννήτριες στα νησιά. Λειτουργία για λιγότερα από 20 χρόνια και μετά βλέπουμε. Παίρνετε μέτρα εξοικονόμησης για τους ομίλους που δεν θα χρειάζονται καινούριες, ωστόσο μπαίνουν θέματα ασφάλειας. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Και μετά μιλάτε για εξασφάλιση της ασφάλειας συνολικά μετά το τραγικό στα Τέμπη. Τελειώνω και ευχαριστώ, Πρόεδρε, για το χρόνο. Με την εξέλιξη και τη μετεγκατάσταση της Ακρινής,
νόμοι φτιάχνονται και υλοποιούνται και τελικά αποσύρονται με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού. Μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, κοινικά καταργούνται τα όποια δημοκρατικά προσχήματα, όπως το άτυπο δημοψήφισμα, που στόχο είχε τελικά να νομιμοποιήσει το τέλος μεταγκατάστασης, όταν οι κάτοικοι της Ακρινής το απέρριψαν με 73%. Απλώς δεν το παίρνετε υπόψη, το πετάτε στα σκουπίδια. Δείχνει πόσο κι εγώ σαστε να προωθήσετε τα συμφέροντα της ΔΕΗ ΑΕ και διαφόρων αρπακτικών, πράσινων αρπακτικών. Τελειώνω, σας ευχαριστώ.